αγωγήσουμε, να είμαστε η παρέα σας, να είμαστε το παρεάκι σας, να είμαστε οι δικοί σας άνθρωποι. Να είμαι ο δικός σας άνθρωπος. Καλό μεσημέρι, λέμε. Δευτέρα 22 Ιουνίου με την πιο φλογερή διάθεση. Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Όμως, πάμε τώρα. Σε νερά θα μείνουμε, αυτή τη φορά όμως σε νερά, αλλά και σε μια λίμνη με τη φωτογραφία της ημέρας. Να μας έρχεται από την καναδική επαρχία Saskatchewan και έχει πολύ οικογενειακό χαρακτήρα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα χαμογελάσουμε, ελπίζω και εύχομαι και εσάς, γιατί όταν μιλάμε για οικογένειες, τότε μόνο χαμόγελα μπορούμε να έχουμε. Και τώρα μιλώντας για οικογένεια, πάμε στον απόλυτο παιχνιδά, ο οποίος φροντίζει να σκορπίζει χαμόγελα και μάλιστα καλοκαιρινά σε μικρούς και μεγάλους, μουστάκας. Λοιπόν, και με αυτές τις ωραίες εικόνες, γιατί αυτή ήταν η καλή είδηση της ημέρας και την έφερε ο αγαπημένος μας παιχνιδάς και πήγαμε εμείς στο μουστάκα σήμερα να χαμογελάτε. Με χαμόγελο, μικρή σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε στην κουζίνα μας. Και γεια σας τώρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στην κουζίνα. Και σήμερα θα δείξουμε μια τέλεια, νόστιμη, γρήγορη, εύκολη και πολύ καλοκαιρινή και πολύ σπιτική και ελληνική γρήγορη κολοκυθόπιτα. Τι κάνει, Ρόπους, γιατί στον Άγιο Νικόλο, με το που σκεφτούμε ότι θα πάμε, αμέσως νιώθουμε αυτό το vibe το ωραίο. Ελπίζω, επειδή πιάνει καμιά φορά αεράκι, αυτός ο αέρας που σας έλεγα πριν, να μην έρθει και τώρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, και ελάτε να ξεφυλίσουμε πρωτοσέλιδα από την Κρήτη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο οποίος, μέσα από ένα κόλαφο, μέσα από μια σειρά αλλουχιών συγκεκριμένων γεγονότων αναφερόμενος, φωτογραφίζει απόλυτα μια προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, πολύ, πολύ, τη χαρακτηρίζαμε σαν να είναι εσείς. Πολύ γρήγορα να δούμε στο πρωτοσέλιδο της Daily News αυτό το οποίο επικρατεί για το τι συμβαίνει. Μπορεί να ξεκινήσει λίγο γλυκόπικρα σήμερα η μέρα και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Βλέπετε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις και εντός και εκτός. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν χάνουμε την αισιοδοξία, δεν χάνουμε το χαμογελό μας και κυρίως φροντίζουμε να διασφαλίζουμε εμάς και όλους εκείνους που αγαπάμε για να είμαστε μαζί ενωμένοι για μια καλύτερη επόμενη ημέρα. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω και σήμερα που ήσασταν μαζί μου στα πρωτοσέλιδα. Θα περάσουμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ακριβώς στις 4 αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια! Τι ωραία μέρα σήμερα, τι ωραία που κυλάει η εβδομάδα, πόσο πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, με γεμάτες τις μπαταρίες μας, εδώ είμαστε, χαμογελάμε και ερχόμαστε στο τακτικό, στο καθιερωμένο ραντεβού, όπως άλλωστε μας είχε συνηθίσει. Ο Μανώλης Μαυράκης είναι σήμερα κοντά μου, τα φροντιστήρια που... κόσμος, έναν κόσμο με ελληνικό DNA και με μια ιδιαίτερη έτσι, χαρακτηριστική αυτή φυσιογνωμία που δημιουργείται και με την επιθυμία να το ανακαλύψουμε. Πάμε μετέωρα. Μιλώντας όμως, είναι ένα σημείο που θέλεις εκεί να αναβαγίσεις σε εισαγωγικά και να μην έχεις σωσίβιο να σωθείς. Μιλώντας όμως για σωτηρία, μιλώντας όμως για σωσίβιο, θα σας περάσω στον τίτλο μιας μαθητικής εξαιρετικής ταινίας που μέσα από την εκπομπή μας περασμένες ημέρες είχαμε μοιραστεί. Και είχαμε την αγωνία αυτή για την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Στις ώρες ήσασταν εδώ». Σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα, ξεκίνησε με τον πιο δυνατό, με τον πιο όμορφο τρόπο γιατί έχουμε εσάς στο πλευρό μας. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική εκπομπή στην ώρα αιχμής ο Μάνος ο Δασκαλάκης με μια ιστορία που θέλει καιρό στο μάχη με όλη αυτή την εικόνα και με όλη αυτή την επικαιρότητα. Με μια αληθινή ιστορία με βιτριόλι και με μια με πόνο γραμμένη καθημερινότητα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, στις 10 ακριβώς με το Μάνο Δασκαλάκη, ώρα αιχμής. Εμείς πολλά φιλιά χαμόγελα θα στείλουμε και θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.